Η εκδόση Ποταμό, συνεργασία με το επιμελητήριο τη ΛΑΣ, διοργάνωσαν την παρουσίαση του βιβλίου του Δημοσθένη Γεωργόπουλου και Λόι Λαβρανίδη με τίτλο Θέλουμε Ανάπτυξη, μια βιωματική εμπειρία με ιστορικέ και θεωρητικέ αναφορέ στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Φιλοξενούμε στο επιμελητήριο μια παρουσίαση βιβλίου από ένα φίλο από τα παλιά που είχαμε συνεργασία τα χρόνια 15-19 σε ένα επιμελητήριο, τον κύριο Λόι Λαβρανίδη. Και θέλω να τονίσω για αυτόν τον άνθρωπο ότι έκανε πολύ σημαντική δουλειά όσον αφορά την ανάπτυξη και θα τονίσω ότι επιμελητήριο θα πει ανάπτυξη. Γι' αυτό επιλέξαμε το χώρο του επιμελητηρίου να παρουσιάσουμε το βιβλίο, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει με απλά λόγια τι θέλουμε εμείς σαν επιμελητήρια. Ο κύριος Λαβρανίδης έχει μια πολύ πρακτική δουλειά που έχει κάνει μέσα στο βιβλίο και μπορεί να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τι θα πει ανάπτυξη. Αλλά περισσότερο θέλω να τονίσω ότι σε εκείνα τα χρόνια της κρίσης, στα μαύρα χρόνια που η επιχειρηματικότητα περνούσε δύσκολες μέρες, η ανάπτυξη ήταν το ζητούμενο, ήταν πολυπόθετος στόχος. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο το οποίο έχουμε γράψει με τον κύριο Γεωργόπουλο, στέλεχος της υπηρεσίας. Έχει τον τίτλο «Θέλουμε ανάπτυξη». Και αμέσως ακολουθεί ένα μεγάλο ερωτηματικό, δηλαδή σαν κοινωνία πρέπει να προβληματιστούμε για αυτή εδώ την έννοια, δηλαδή όταν όλοι λένε ότι θέλουμε ανάπτυξη, αλλά το θέμα είναι τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για αυτή. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα τα οποία εμποδίζουν να προχωρήσει η χώρα και να αναπτυχθεί η χώρα και αυτό το οποίο θα προχωρήσω λίγο παραπέρα και να πω τι πρέπει να κάνουμε σήμερα, ποιο είναι το διατάφτα σήμερα. Πρόκειται για ένα πολύ επίκαιρο θέμα, ειδικά εν όψη των εκλογών που το βιβλίο δεν είναι μια ευκαιρία για συζήτηση γιατί βασίζεται σε πραγματικές εμπειρίες, έχει όμως θεωρία και έχει και προτάσεις και ενδιαφέρει όχι μόνο το ειδικό κοινό αλλά και όλους όσοι ενδιαφέρονται γυναίκες και άντρες για ζητήματα πολιτικής και ανάπτυξης στον τόπο μας. Πρόκειται σίγουρα για ένα πολύ σημαντικό βιβλίο.